Μία απόφαση που περίμενε εδώ και καιρό η ελληνική κοινωνία έβγαλε το εφετείο Αθηνών δικαιώνοντας δανειολήπτες οι οποίοι πέφτουν συχνά θύματα παρενόχλησης από εισπρακτικές εταιρείες και τράπεζες. Και από την πλευρά του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, λίγες φορές έχουμε ασκήσει πίεση προκειμένου η πολιτεία να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα για τη σωστή λειτουργία αυτών των εταιριών. Σύμφωνα με την απόφαση, επιδικάστηκε αποζημίωση υπέρου φιλέτη, ενώ καταδικάστηκε εισπρακτική εταιρεία, διότι διέρευσε απόρριτα προσωπικά στοιχεία του δανειολήπτη. Κάθε δανειολήπτης ή κάτοχος πιστωτικής κάρτας, σε περίπτωση που παραβιαστούν τα προσωπικά του δεδομένα, θα δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση, η οποία μπορεί να φτάσει ακόμη και στις 6.000 ευρώ. Είναι αυτονόητη η υποχρέωση της πολιτείας να ελέγχει τις εισπρακτικές εταιρείες, να επιβάλλει σοβαρά πρόστιμα στις περιπτώσεις στις οποίες καταστρατηγείται ο νόμος, προκειμένου να προφυλαχτεί το δικαίωμα και της προσωπικότητας του κάθε οφειλέτη, η οποία τις μέρες μας σίγουρα φύγεται από αυτή την τακτική των εισπρακτικών εταιρείων. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται πως ο δανειολήπτης θα πρέπει να έχει ενημερωθεί από την τράπεζά του πριν τελευταία προχωρήσει τη μεταβίβαση των προσωπικών του δεδομένων σε μια εισπρακτική εταιρεία. Από την πλευρά του, οι εταιρείες το πρώτο τηλεφώνημα που θα κάνουν υποχρεούνται να ενημερώνουν τον οφειλέτη για τη χρήση που θα κάνουν στα προσωπικά του δεδομένα και το όνομα του υπευθύνου της εταιρείας. Δυστυχώς στις μέρες μας όντως έχει λειτουργία λάβει καταχρηστικό χαρακτήρα με δεδομένη την συνεχή και έντονη παρενόχληση των οφειλετών είτε σε ακατάλληλες ώρες είτε σε συχνές οχλήσεις παραπάνω από τον τρόπο τον οποίο καθορίζει ο νόμος, δηλαδή καθημερινά ενώ υπάρχει ρητή δέσμευση από τον νόμο να γίνεται ανατακτά διχρονικά διαστήματα και όχι καθημερινά, είτε ακόμα και ασκώντας πιέσεις στο οικογενειακό περιβάλλον των οφειλετών, προκειμένου να ασκήσουν έμεση πίεση για την αποπληρωμή. Το μόνο σίγουρο είναι πλέον ότι ανοίγει ο δρόμος για τη χρήση ένδικων μέσων και την αξίωση ανάλογων αποζημιώσεων, αφού αναγνωρίζεται πως η έλλειψη ενημέρωσης του δανειολήπτη και η συνεχής όχλησή του από τις εν λόγω εταιρείες συνιστούν προσβολή της προσωπικότητάς του.